Τα όνειρα να κατακτήσουν τους εφαίρες ως επαγγελματίες κυβερνήτες κάνουν πραγματικότητα κάθε χρονιά στην Ελλάδα δεκάδες σπουδαστές από ολόκληρο τον κόσμο. It was my dream since I was young and I decided to become a pilot since I was in the primary school. And that's the reason why I'm here right now. Actually, it was my dream job since like the last 3 years back because I was an ex-cabin crew in one of the airline in our country. So actually, it has motivated me to become a pilot. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έχει εξελιχθεί σε πόλο εκπαίδευσης πιλότων. Τουλάχιστον 10 σχολές σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Καβάλα προσφέρουν πλήρη εκπαίδευση και ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πτυχίο. Τα πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα ως χώρος εκπαίδευσης πιλότων είναι πανευρωπαϊκά πρωτοφανή. Μοναδικά, θα έλεγα. Καταρχήν, έχουμε πάνω από 330 μέρες το χρόνο που μπορούμε να επιχειρούμε και να εκπαιδεύουμε. Ενώ στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη οι μέρες είναι πολύ πολύ λιγότερες. Άρα δηλαδή έχουμε ιδανικό καιρό. Έπειτα, έχουμε ιδανικό ανάγλυφο το εδάφος για αυτή τη δουλειά. Το μεγάλο πλεονέκτημά μας όμως είναι ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις χώρες που συγκροτούν την ΕΑΖΑ. Όπου η ΕΑΖΑ είναι ο ευρωπαϊκός φορέας που ρυθμίζει κάθε τι σχετικό με την πολιτική αεροπορία. Κάθε υποψήφιος κυβερνήτης εκτός από τη θεωρία καταγράφει τουλάχιστον 200 ώρες πτήσης σε εξομοιωτή και αεροσκάφη, ενώ μαθαίνει να αντιμετωπίζει και ακραίες καταστάσεις που μπορεί να σημειωθούν εν πτήση. Ήταν πάντα από κάτι με εξήταρη, ήθελα δηλαδή να το μάθω, να το δω, να απομυθοποιήσω στην ουσία όλο αυτό το πράγμα. Εν τέλει όχι μόνο δεν απομυθοποιείται, ίσα γίνεται ακόμα καλύτερο σε πολλά πλαίσια. Το κόστος φίτησης σε μία από τις σχολές είναι σημαντικά χαμηλότερο από αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Ενώ με το 70% των σπουδαστών να προέρχονται από το εξωτερικό, αποτελεί για τη χώρα μας μία σημαντική εισαγωγή συναλλάγματος. Ο ανταγωνισμός, ωστόσο, είναι σκληρός. Οι τιμές των καυσίμων και τα αυξημένα τέλη των αεροδρομίων δημιουργούν εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό πως σχολή με έδρα τη Θεσσαλονίκη δεν χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης λόγω των αυξημένων χρεώσεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η καθυστέρηση στην έκδοση βίζας για σπουδαστές. Οι αρμόδιες αρχές επικαλούνται λόγους ασφαλείας και καθυστερούν συνέχεια τις βίζες. Να φανταστείτε ότι φτάσαμε 8 μήνες και 9 μήνες να περιμένουν σπουδαστές για να πάρουν βίζα. Όμως η Ισπανία, που είναι μια ανταγωνιστική χώρα, την παίρνω τυχαία τώρα, αυτή την επιλέγω δηλαδή, και η οποία έχει δεχθεί στη χώρα της μέσα εσωτερικά τρομοκρατικές ενέργειες. Το τελειώνει σε 15-20 μέρες. Εμείς θέλουμε μήνες. Στην αρχή συγκυβερνήτες και μετέπειτα κυβερνήτες. Δεκάδες επαγγελματίες πιλότοι κερδίζουν τα φτερά τους στους ουρανούς της Ελλάδας, διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη χώρα μας στο εξωτερικό. I have traveled around Thessaloniki and the environment in this country and in this city are very friendly and the weather of course it is I cannot even describe how the weather here. I like it because the environment is same as Oman and the people here are around they are more friendly and the place are nice and also Thessaloniki is great.